Λοιπόν, το θαύμα είναι ότι έρχεται ένας πολίτης διαβάτης από τη Λαύρα και ζήτησε λίγο ψωμάκι στον θηρωρό της Μονής. Ο θηρωρός της Μονής έτυχε να μην έχει ψωμί και δεν τον έδωσε και λέει θα πάω να φάω στις καριές. Και ανέβηκε 20 λεπτά παραπάνω από το μοναστήρι και έπεσε σε ένα δέντρο το οποίο είναι 1500 χρονών. Δριζεί το δέντρο. Και πιάστηκαν εκεί, πιάστηκαν τα ποδάρια τα αυτά, δεν μπορούσαν τέλος πάντων, άρρωστοι. Και ήταν κατά του θηρωρού ως άνθρωπος, ότι δεν τον έδωσε ψωμί και από την πείνα, αυτός το έλεγε από την πείνα. Και παρουσιάζεται η Παναγία, ήταν κατά του θηρωρού και παρουσιάζεται η Παναγία και τον λέει, τέκνον μου, τι έχεις, ο θηρωρός τον θύρων δεν είμαι εδώ και ψωμί και έμεινα εδώ πέρα. Και τον λέει, θηρωρός είμαι εγώ, επειδή λέγεται ποτάρισα. Τον Ιβύρον του Μάνιου. Λοιπόν, θηρωρός είμαι εγώ. Και βγάλει και τον δείτε ένα νόμισμα το οποίο έχει στο λαιμό της, την καδένα. 5 λιρών αραβικών. Και τον έστειλε, τον έκανε καλά να πάει στον Ιβύρον να αγοράζει ψωμί. Και πάει και τον λέει ο θηρωρός, φάλιν ήρθες. Και τον λέει, αυτός, αυτό που με το έδωσε λέει ένας, η γυναίκα εδώ απάνω, λέει για να με δώσει ψωμί να αγοράσω. Και εδώ η γυναίκα λοιπόν δεν υπάρχει. Χτυπάει την καμπάνα, μαζόθηκαν, άνοιξαν την εκκλησία της Παναγίας, την πόρτα ήτσαν και λοιπόν το φλουρί έλειπε. Από εκεί τον περιποιηθήκανε λοιπόν και ύστερα εις ανάμεση στο δέντρο έστησαν ένα προσκυνητάρ και έβαναν μέσα μια εικόνα της Χορδαϊτήσης, το οποίο το είδαμε και με τα μάτια, τα είδατε μέσα. Λοιπόν, μετά καιρών που ήρθε και ο πατήρ Μάξιμος και άναβε τα καντιλάκια, είχε κάτι της εκεί πέρα, λοιπόν, ζήτησε εκκλησία. Η Παναγία ζήτησε εκκλησάκι. Εκκλησάκι ζήτησε. Λοιπόν, και το μεν πρώτον δεν το πίστεψε, το δεύτερο δεν το πίστεψε. Το τρίτον λοιπόν είπε με θα σε βοηθήσω, γιατί είπα δεν μπορώ. Και πήραμε, με πίεσε ένα ζήλος τέλος πάντων και κουβανούσα 2 χρόνια υλικό. Πέτρες, αμούδα, πράγματα, νερά, βαρέλια από το μοναστήρι κτλ. Και χτίσαμε το παράκλης, το οποίο είδαμε και με τα μάτια μας χθες. Στέκεται και το αγιογραφήσαμε και όλα. Λοιπόν, υπηρετούσα κάτω στην Παναγία 50-60 χρόνια. Την πορταήτησα. Από εκεί ανέβηκα πάνω να τελειώσω τη ζωή μου εδώ πέρα και για μία γενιά μαζί να στο Παντεύω εκεί η Παναγία παρουσιάστηκε. Το μοναστηράκι που το χτίσαμε νέο. Γεια! Θα του δώσω με λίγο. Και έχει αυτό την